πότε θα ξεμπλέξουμε. Δηλαδή πόσο μπορεί να τραβήξει. Έλα σε κελάρο που λέω. Θα την εφεσιβάλουμε. Θα την εφεσιβάλουμε, αγόρι. Κλείσε, θα ψάξω να το βρω και θα σε πάρω εδώ σε πέντε. Πόσο μπορεί να τραβήξει. Και 6 και 7 χρόνια. 6 χρόνια. Αλλά τι νόμιζες. Η δικάσιμος μπορεί να οριστεί σε κανένα 2 χρόνια. Βάλε μετά αναβολές για να βρουν ψευδομάρτυρες. Βάλε εφετία. Ακόμα και το αστικό για να γίνει πρέπει να έχουμε την απόφαση του ποινικού. Στο δημόσιο, στο ταξίδι. Και θα ζήσει με αυτό να κρέμεται πάνω από το κεφάλι της 6 χρόνια. Δεν λες πάλι καλά που οι ασφαλιστικοί πληρώνουν την αποζημίωση. Εγώ δικηγόρος είμαι, τη δουλειά μου κάνω. Αλλά μην μπλέξεις. Έτσι και μπλέξεις με τα δικαστήρια στην Ελλάδα, μπορεί να τρελαθείς. Είναι καλά, είσαι καλά. Δεν ήθελε να οδηγήσει και το πήρα εγώ για να έρθουμε μέχρι εδώ. Νίκη! Της Νίκη! Νίκη! Της πονείς Νίκη! Της πονείς Νίκη! Της πονείς Νίκη! Λίγο. Λίγο. Δεν κοιμήθηκες ακόμα. Δεν φταίσαι εσύ. Αν είχαν το νου τους οι γονείς, δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Το καημένο το παιδάκι. Το καημένο. Το καημένο. Τι είσαι εδώ. Μην κλαις και μας κοιμένει. Να σκυμίνω, δεν με νοιάζει. Εσένα νοιάζει. Εμένα με νοιάζει. Τόσο όμορφο κορίτσι με μείνει στο ράφι. Κακό είναι και αυτό. Τι κάνεις τώρα. Εντάξει, άντε πήγαινε για ύπνο. Τι ώρα θα έρθει το ταξί. Στις 8. Δεν είδα και αυτό το μόλ. Γύρνα. Γύρνα. Μπορεί να έρθω με τον αδερφό σου τα Χριστούγεννα, το θα κλείσω τα σχολεία. Σε ευχαριστώ που ήρθες.